Θέλω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις και δύο σύντομες μετά αναφορές, Πρόεδρε. Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία του είπε ότι δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να κάνει παρατηρήσεις για το διάλογο που τον προωθεί, ας πούμε, η διοίκηση και ότι φαίνεται από διάφορες διαδικασίες. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία στον ΕΣΤΝΑ για αυτή την περίπτωση του ΠΕΣΔΑ ήταν σημαντική η συνεισφορά του. Αναφέρθηκε από άλλους ομιλητές και συγκεκριμένα τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι πραγματικά η λειτουργία του είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, μια ομάδα της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτή βασικά συζητάει. Όμως, όσον αφορά την ζωντανή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε δεν είναι μόνο το διάλογο που γίνεται, είναι ότι το να μην κάνετε ζωντανές συνεδριάσεις, το να κάνετε δηλαδή με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεις, σας εξασφαλίζει όπου μπορείτε, γιατί την περασμένη φορά δεν τα καταφέρατε, το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο πραγματικά, αν γινόταν ζωντανές συνεδριάσεις, δεν θα ήταν ευνοϊκό για τους σχεδιασμούς της δικής σας παράταξης. Τώρα, εμείς λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη ταξική σχεδιασμή. Ταξική, δηλαδή, αντιμετώπιση των πραγμάτων και μερικοί το αντιμετωπίζουν έτσι, πώς να το πω, σαν κάτι παλιακό, ας πούμε, ή γραφικό. Δεν φαίνεται πολύ καθαρά, εύλωτα, με τη συνέχιση αυτού του ΟΕΔΑ στη φυλή, αυτός ο ταξικός σχεδιασμός ή με την επέκταση αυτών που γίνονται στο σχιστό, τις εργασίες. Πρόεδρε, θες να... Λοιπόν, δεν φαίνεται, λέω, αυτός ο ταξικός σχεδιασμός με τη συνέχιση του ΟΕΔΑ στη φυλή. Δηλαδή, τώρα συζητάνε και αυτή η διοίκηση και η προηγούμενη διοίκηση, δεν είχαμε, δεν είπαμε λιές, θα κάνουμε. Δεν έπρεπε πραγματικά μια λαϊκή διοίκηση να απαντήσει άμεσα σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αυτές τις περιοχές που έχουν ταλαιπωρηθεί, οι πίσω αυλές, όπως λέμε, αναφερθήκανε πάρα πολύ και διεξοδικά και με στοιχεία, και ειδικά την παράταξή μας, την τελευταία κύριο Τσιόρα, να σταματήσει αυτή, ας πούμε, η επιβάρηση. Δεν είναι αυτό, ας πούμε, μια ταξική πραγματικά αντιμετώπιση των ανθρώπων και των προβλημάτων τους. Λοιπόν, δύο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί νομίζω αναφερθήκανε πολύ καλά και όλα από τους ομιλητές και την ιστορία της Λαϊκής Συσπήρωσης. Λοιπόν, και στο γραμματικό, στο εξτάτου γραμματικού, κάτι τέτοιο είδος του σχεδιασμού που έλεγα. Θέλω να πιάσω όμως ένα ιδιαίτερο ζήτημα που το αποδεικνύει, θα έλεγα, αυτή η χωροθέτηση αυτού του χιτά. Στο χιτά του γραμματικού, λοιπόν, ο οποίος σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ανοίξει με το μεσδά του 22, λέει, θα ανοίξει το 2025, με εκτιμόμενο ετήσιο φορτίο υπολοιμάτων της ΜΕΑ και ΜΕΒΑ της τάξης των 20.000 τόνων, θα υποδεχτεί μέχρι το 2030 περί τους 100.000 τόνους υπολοιμάτων ή 130.000 κυβικά μέτρα. Υποτίθεται μετά ότι θα κλείσει αυτά τα υπολείμματα της ΜΕΑ ΜΕΒΑ, την οποία αποκλειστικά θα εξυπηρετεί, θα οδεύουν για καύση. Με ασφαλή εκτίμηση ότι η συνολική δαπάνη του χιτή γραμματικού θα κλείσει περίπου στα 36.500.000 ευρώ, προκύπτει κόστος ανά τόνο κατασκευής 365 ευρώ τον τόνο. Ενώ ένας ήδη χιτά που λειτουργεί, ο τελευταίος, το 2020, σε παρθένο έδαφος, δηλαδή από την αρχή φτιάχτηκε, το έκτατο κύτταρο του ΕΔΑ στα Άνω Λιώσια, ανήλθε το κόστος στους 5.834 ευρώ, δηλαδή 9,80 ευρώ ανά τόνο, 37 φορές χαμηλότερο από το χιτά του γραμματικού. Πέρα δηλαδή από την λειτουργία της τρευλή, θα λέγαμε, εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, φαίνεται πραγματικά που πηγαίνει, ας πούμε, το χρήμα. Εδώ θα μπορούσε να πάει σε άλλες δράσεις, πραγματικά ωφέλιμες για όλους. Και επειδή έγινε και κουβέντα, αν είναι μπροστά το κάρο ή το άλογο, αν πρώτα θα πάει η μελέτη, η περιβαλλοντική, η πρώτα, ας πούμε, η χωροθέτηση, θέλω να σας πω ένα σημείο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό για το πόσο σοβαρά γίνονται αυτές οι μελέτες. Αναφορικά με τα κριτήρια καταλληλότητας και αποκλεισμού για τη χωροθέτηση των πάρκων ΟΕΔΑ, η μελέτη του ΠΕΣΔΑ δεν περιλαμβάνει χάρτη αποκλεισμού των ακατάλληλων περιοχών. Στο παράρτημα Β αναφέρεται στα κριτήρια χωροθέτησης, χωρίς να ορίζει συγκεκριμένες αποστάσεις ή άλλους όρους προστασίας από τη σημαία του χιτά, χιτή, χιτέα και από τη μονάδα καύσης, ανάλογα με το είδος των απειλούμενων χρήσεων γης. Αναφέρεται γενικά και αόριστα στους ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για κάθε κατηγορία χρήσεων, χωρίς να παίρνει υπόψη για τις πιο πάνω καταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, επιβάλλοντας φτηνότεροι όροι. Το χειρότερο όμως είναι
ότι ακόμα και αυτά που αναφέρονται εν τέλει ανατρέπονται με τη διπλά υπογραμμισμένη στο πρωτότυπο φράση, σε κάθε περίπτωση ο τελικός αποκλεισμός ή η χωροθέτηση μιας θέσης ενός έργου ή εγκατάσταση διαχείριση αποβλήτων γίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Λευκή επιταγή δηλαδή και μέσω του Τέσλα στα χέρια της εκάστοτε κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης στην Αττική να χωροθετεί πρακτικά και κατά βούληση. Λοιπόν, και με αυτές τις παρατηρήσεις. Προφανώς.